Μετά τον περασμένο Απρίλιο που έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ περιφέρειας και αναδόχου, η μισογκρεμισμένη έως τότε γέφυρα του Σταυρωμένου από τις καταστροφικές πλημμύρες ισοπεδώθηκε τελείως, μετατρέποντας την ανατολική περιοχή του Ρεθύμνου σε εργοτάξιο. Στη θέση της γέφυρας που μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στις 10 Νοεμβρίου 2020 κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, θα δημιουργηθεί μια νέα υπερσύγχρονη γέφυρα μεγαλύτερων διαστάσεων που θα αντέχει τα ορμητικά νερά του Αρκαδιώτη ποταμού, θωρακίζοντας έτσι την ανατολική περιοχή του πρώην Δήμου Αρκαδιώτη. Διέθεσαν ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια για να γίνει μια σωστή δουλειά στο ποτάμι, στον Αρκαδιώτη ποταμό, και να μην υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται συνολικά όλος ο Αρκαδιώτης ποταμός, διότι θα φτιαχτεί η γέφυρα, γίνονται τυχεία αντιστήριξης και παράλληλα γίνονται φράγματα ανασχέσεως που θα λύσουν όλο το πρόβλημα. Η δημιουργία της γέφυρας θα κάνει κατοίκους και επαγγελματίες να ησυχάσουν, κυρίως τις ημέρες που οι ουρανοί ανοίγουν, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τη συνολική εικόνα της ευρύτερης περιοχής στην οποία χτυπάει η καρδιά του τουρισμού. Όταν υλοποιηθεί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και συνδυαστεί και μικρά επιμέρους έργα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο σύμμαχο έχουμε τον καιρό και πότε θα γίνει η επόμενη καταστροφή, να έχουμε θωρακίσει μια περιοχή που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μεγάλα ιστορικά μνημεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι παράλληλα με την κατασκευή της νέας γέφυρας του Σταυρωμένου σε στάδιο ολοκλήρωσης είναι και οι μελέτες για την οριοθέτηση 11 ποταμών του Ρεθύμνου, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται στην ανατολική περιοχή, ώστε να ολοκληρωθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρου του νομού. Θέλω να πιστεύω, επειδή θα είναι τεράστια έργα αυτά, κονδύλια δηλαδή της τάξης των 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ, θέλω να πιστεύω ότι η πολιτεία θα στέρξει, θα βοηθήσει σιγά σιγά αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Τα έχει ανάγκη ο νομός, ζούμε την κλιματική αλλαγή και μάλιστα στις χειρότερες μορφές της. Ζητούμενο ωστόσο παραμένει αυτά τα ζωτική σημασία έργα να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά, αλλά να εξευρεθούν έγκαιρα και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.